Καμέ στην Αθήνα. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι σήμερα μαζί μας. Ταξιδεύει ανά την Ευρώπη. Ο ίδιος συναντιέται με επικεφαλής κυβερνήσεων, συναντιέται με επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών. Πρόκειται για έναν Πρωθυπουργό ο οποίος μάχεται για την ευρωπαϊκή συνεργασία και όχι μόνο για την Ελλάδα ή τον διαχωρισμό αυτής. Πρόκειται για ένα πολύ καλό σημάδι το οποίο εγώ ένθερμα και με όλη μου την καρδιά υποστηρίζω. Είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος μετά τη σημερινή μας συνάντηση. Πιστεύω λοιπόν ότι αφενός μεν υπάρχει αμοιβαία κατανόηση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, στο πλαίσιο της Ευρωζώνης, αλλά και η ελληνική κυβέρνηση μάχεται επί τη βάση του προγράμματος που έχει για το επόμενο χρονικό διάστημα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους συμβιβασμού. Εγώ πιστεύω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός μάχεται για τη δική του χώρα με σωστό τρόπο και έτσι έχουμε ένα παράθυρο διαλόγου. Και αυτός ο διάλογος μπορεί να σημαίνει επικοδομητικό διάλογο αλλά και λύσεις. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που συμφωνήσαμε και σήμερα προθύστερα όταν είχαμε τη συνάντησή μας. Οι απλοί πολίτες στην Ελλάδα πληρώνουν το λογαριασμό τα τελευταία χρόνια. Και τώρα είναι καιρός οι κατέχοντες, όσοι έβγαλαν τα χρήματά τους από τη χώρα κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, να συνεισφέρουν στις λύσεις των προβλημάτων επίσης. Και νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. 100% λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να επαφείται στη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλων των ευρωπαϊκών θεσμών. Γι' αυτό λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι καλοδεχούμενος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι μόνο σήμερα, κύριε Πρωθυπουργέ, όποτε το χρειαστείτε. Είστε καλοδεχούμενος στο δικό μας θεσμό. Έχετε δύσκολες στιγμές μπροστά σας. Δεν έχουμε ακόμα τις απαραίτητες λύσεις, αλλά νομίζω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος ταξιδεύει πολύ αυτή την περίοδο, επιζητά την συνεργασία και όχι τον διαχωρισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρτιν. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε έναν θεσμό διαλόγου και συνεργασίας. Αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα που συζητώ με τον Μάρτιν. Συζητήσαμε πάρα πολλά θέματα και προηγούμενα πριν αναλάβω τα καθήκοντά μου ως Πρωθυπουργός. Είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος ότι προσπαθούμε να κάνουμε το βέλτιστο δυνατό έτσι ώστε να βρούμε μια βιώσιμη και κοινά αποδεκτή λύση για το κοινό μας μέλλον. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια ιστορία διαφωνιών, αν θέλετε, αλλά στο τέλος της ημέρας συμβιβασμών και κοινών συμφωνιών, κοινών θέσεων. Έχουμε τη θέληση να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση και να βρεθεί μια κοινή συμφωνία, μια συμβιβαστική λύση για το κοινό μας μέλλον. Είμαστε έτοιμοι να συναποφασίσουμε. Έχουμε τους δικούς μας στόχους και αυτή δεν είναι άλλη από το σεβασμό της κυριαρχίας του ελληνικού λαού, αλλά και φυσικά του σεβασμού που μας έδωσε ο ελληνικός λαός, του σεβασμού της εντολής που μας έδωσε ο ελληνικός λαός. Σεβόμαστε ταυτόχρονα τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να διορθώσουμε αυτό το πλαίσιο και όχι να το διαλύσουμε. Και πιστεύουμε ότι σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσαμε να βρούμε μια βιώσιμη κοινά αποδεκτή λύση για τους λαούς μας, για την κοινή μας προοπτική. Είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος μετά από αυτή τη συζήτηση που είχαμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Φυσικά δεν έχουμε ακόμα επιτύχει μια συμφωνία, αλλά είμαστε στην καλή κατεύθυνση για να βρούμε μια βιώσιμη λύση. Ξέρω ότι θα είχατε πάρα πολλά ερωτήματα, αλλά δυστυχώς ο κύριος Πρωθυπουργός πρέπει να μεταβεί στη Γαλλία. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις.